Δημοτικό στάδιο Αλέκος Φρούσιος, πρεμιέρα με νίκη για τον Παδραμαϊκό στο πρωτάθλημα με 4-0 απέναντι στο Μέγα Αλέξανδρο Ξηροποτάμου, ο οποίος είναι σίγουρα πολύ καλύτερος από την περσινή ομάδα. Παρά το 4-0 έδειξε στοιχεία πολύ πιο οργανωμένης ομάδα σε σχέση με την περσινή εικόνα που είχαμε δει. Βέβαια, ο Παδραμαϊκός από τα φαβορή φέτος της κατηγορίας, πολύ ενισχυμένος. Διαιτητής του αγώνα το βλέπετε ο Βαγγέλης Χασιώτης με βοηθούς την Ελένη Ιορδανίδου και τον Κώστα Θεοδωρίδη. Πάμε να δούμε εντεκάδες για τον Παδραμαϊκό. Δημήτρης Κυριακίδης παρέταξε. Χαραλαμπίδη 1, Γεωργιάδης Στέφανος 2 στο 70 Τανούση, Τζάρτζαλος Καρασαβίδης, Αμανατίδης Χατζικυριάκου 86 Παντίκη, Βουτσινάς 80 Περσιαλής, Κυριακίδης Σταύρος 70 Πάπος, Αχαλινόπουλος 80 Μπαμπαλής και Μουρατίδης Γιώργος. Για τον Ξηροπόταμο, ο Γιώργος Σαμαράς μία αλλαγή στο ματς μόνο, παρέταξε Ζιάκα στο τέρμα, 2 Κιόρογλου, 3 στο Ημενίδη Δημήτρη, 4 Πάνο, 5 Τσιάρα, 6 Άρμεν, 80 Δερμετζή, 7 Ανδρέα Κιωσέ, 8 Ευκαρπίδη, 9 Μίλτο Ιωαννίδη, 10 Μαλώση και 11 Λυκίδη. Είπαμε ότι στη θέση του Άρμεν στο 80 μπήκε ο Δερμετζής, μία αλλαγή μόνο για τον Ξηροπόταμο. Εδώ η διαιτητική τριάδα, ο χαιρετισμός των δύο ομάδων και πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Αυτό το 4-0, το επιβλητικό 4-0 για την ομάδα του Παδραμαϊκού. Βέβαια, άργησε το πρώτο γκολ στο 42, ενώ ο Ξηροπόταμος έχει κάποια παράπονα για offside στο 2-0. Θα τα δούμε σε λίγο. Πάμε λοιπόν να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Βλέπω βελτίωση στον αγωνιστικό χώρο του Δημοτικού Σταδίου σε σχέση με αυτό που, με την εικόνα που είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ η πρώτη προσπάθεια, ένα φάουλ πάνω στο Ζιάκα, τον τερματοφύλακα του Ξηροποτάμου. Ένα επιθετικό φάουλ στο ξεκίνημα του μάτς. Εδώ μια απομάκρυση της μπάλας από την άμυνα για τον Ξηροπόταμο. Προσπαθεί ο Παδραμαϊκός να βγει στην επίθεση. Πρώτη πολύ καλή στιγμή, αυτό το πλασέ από τον Αχαλινόπουλο. Η μπάλα πέρασε ελάχιστα out στην πρώτη τελική του Παδραμαϊκού στο μάτς. Ένα γέμισμα τώρα, ένα σουτ, η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Χάνεται η ευκαιρία. Ο Πάνος αρχηγός για τον Ξηροπόταμο. Εδώ κάνει την προσποίηση. Ο Κιωσές τελικά θα εκτελέσει αυτό το φάουλ με γροθιές. Απομακρύνει την μπάλα ο Χαραλαμπίδης, ο τερματοφύλακας του Παδραμαϊκού. Εδώ και πάλι η επανάληψη. Βλέπετε ωραία κομπίνα, προσποίηση. Πήγε ο Πάνος, σταμάτησε. Έκανε πως φεύγει ο Κιωσές και εκτέλεσε. Αλλά απομάκρυνε με γροθιές ο Χαραλαμπίδης, ο τερματοφύλακας του Παδραμαϊκού. Έξυπνη κομπίνα. Και στη συνέχεια με τον Αχαλινόπουλο απομάκρυνε την μπάλα η ομάδα του Παδραμαϊκού. Νέα προσπάθεια για τον Παδραμαϊκό. Η μπάλα εκτός περιοχής. Ένα μακρινό σουτ. Η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Επίθεση από δεξιά για τον Παδραμαϊκό. Θα γίνει μια πάσα προς τον Χατζικυριάκου. Χατζικυριάκου προσπαθεί να περάσει. Ωραία τρίπλα. Παράλληλη σέντρα. Απομακρύνει ο τερματοφύλακας. Πολύ καλή προσπάθεια εκεί από τον Χατζικυριάκου. Εδώ βλέπετε πέρασε. Έβγαλε τη σέντρα. Ζιάκας σε ετοιμότητα. Απομάκρυνε την μπάλα. Και στη συνέχεια έδιωξαν οι αμυντικοί. Ένα φάουλ για τον Παδραμαϊκό. Εκτελείται από τον Αχαλινόπουλο. Η μπάλα βρίσκει στο τείχος. Εδώ διαμαρτυρίες για χέρι. Μπλοκάρει ο Ζιάκας. Και συνεχίζεται το παιχνίδι. Εδώ ένα ακόμη φάουλ στατικό για τον Παδραμαϊκό. Και πάλι ο Ζιάκας εντυπωσιακά πέφτει στη γωνία του. Απομακρύνει σε κόρνερ. Ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες στην κατηγορία. Εδώ και πάλι επανάληψη. Με κοντινή πάσα, συρτό φάουλ. Δύσκολο. Αλλά ο Ζιάκας ήταν εκεί για να απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ. Μία ακόμη καλή στιγμή για τον Παδραμαϊκό που είχε βέβαια τα ενία του αγώνα, αλλά βλέπετε και ο Ξηροπόταμος είχε τις στιγμές του. Εδώ μία ακόμη προσπάθεια με τον Μίλτο Ιωαννίδη, η έξοδος του Χαραλαμπίδη απομάκρυνε την μπάλα. Και δόθηκε εδώ φάουλ επιθετικό από τον Ευαγγέλη Χασιώτη. Εδώ και πάλι επανάληψη με το γέμισμα από τον Λυκίδη. Πάει να μπει στη φάση ο Μίλτος ο Ιωαννίδης, η έξοδος του Χαραλαμπίδη και η σύγκρουση στον αέρα με τον Μίλτο Ιωαννίδη, το σέντερφορ του Ξηροποτάμου, τον νεαρό ταλαντούχο επιθετικό. Με Χατζηκυριάκου μια επίθεση για τον Παδραμαϊκό. Η μπροστινή πάσα Μουρατίδης προσπαθεί να μπει στην περιοχή, κερδίζει μια κόντρα. Πάει να κάνει μια τρίπλα ακόμη. Πέφτει στο έδαφος κοντά στη φάση ο Βαγγέλης Χασιώτης. Δίνει το πέναλτι παρά τις διαμαρτυρίες εκεί του αρχηγού του Πάνου του Ξηροποτάμου. Αυτή η φάση είναι στο 42 το πέναλτι που κερδίζει ο Παδραμαϊκός. Εδώ και πάλι η προσπάθεια από τον Μουρατίδη θα πέσει στο έδαφος. Πέναλτι από τον Βαγγέλη Χασιώτη παρά τις έντονες διαμαρτυρίες εκεί του Πάνου. Εδώ κάνουμε και πιο κοντινό το πλάνο. Εδώ βλέπετε. Για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας, ο Βαγγέλης Χασιώτης δίνει το πέναλτι στον Παδραμαϊκό στο 42 και την κίτρινη κάρτα στον Πάνο. Το πέναλτι ο ίδιος που το κέρδισε, ο Μουρατίδης το εκτελεί. Πολύ καλό πέναλτι στο κέντρο της εστίας, η μπάλα στα δίχτυα. Ο Παδραμαϊκός ανοίγει λογαριασμό στην κατηγορία με τον Γιώργο Μουρατίδη να σκοράρει στο
42. 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Κομβικό σημείο, βλέπετε. Πέναλτι δεν πήγε ακριβώς κέντρο. Κάτω από το χέρι πέρασε η μπάλα του Ζιάκα που έπεσε σωστά. Ήταν καλό το πέναλτι όμως και το γκολ το 1-0 για τον Παναθηναϊκό στο φινάλε του πρώτου χρόνου. Αυτή ήταν και η τελευταία φάση του πρώτου μέρους για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Πάμε να δούμε τι έγινε στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Κιωσέ. Προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Μεγάλη στιγμή εδώ για τον ξηροπόταμο. Ο Χαραλαμπίδης με τα πόδια θα απομακρύνει την μπάλα. Ομαλώσει πρέπει να ήταν σε αυτό το σουτ που έδιωξε με τα πόδια ο Χαραλαμπίδης. Δεν πρόλαβα να δω τον παίκτη. Εδώ ο Παναθηναϊκός σε μια ακόμη πολύ ωραία ενέργεια από τη δεξιά πλευρά. Χατζηγυριάκου ανεβαίνει. Πολύ ωραία συρτή σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. 2-0 από τον Τζάρτζαλο, τον κεντρικό αμυντικό. Εδώ έντονες διαμαρτυρίες. Αυτό που σας έλεγα για offside από την πλευρά του ξηροποτάμου. Η Ελένη Ιορδανίδου έδειξε σέντρα. Η βοηθός που είναι στο βάθος. Τον γκολ μετράει κανονικά. Ο Τζάρτζαλος, κεντρικός αμυντικός, μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ Νέας Αμισού, θα σκοράρει. Και πάλι εδώ, βλέπετε το πλάνο. Εδώ η σέντρα προς τον Τζάρτζαλο. Αρχικά σήκωσε τη σημαία η Ελένη Ιορδανίδου, αλλά μετά την κατέβασε. Είδατε στο βάθος. Το γκολ μέτρησε κανονικά. Για να δούμε την επανάληψη. Εδώ λοιπόν η σέντρα και πάντα το παγωμένο πλάνο που κάνουμε σε όλες τις φάσεις. Βλέπετε στο βάθος τη βοηθό, η πάσα του Χατζηγιάννη σηκώνει, αλλά μετά αλλάζει γνώμη, κατεβάζει τη σημαία. Μετράει κανονικά το γκολ του Τζάρτζαλου στο 52. Ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-0. Εδώ πάει στη βοηθό του ο Βαγγέλης Χασιώτης, που είναι και πολύ εμπειρός βοηθός, για να συζητήσει μαζί της για τη φάση. Τελικά δείχνει σέντρα. Γκολ λοιπόν 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Το γκολ μετράει κανονικά παρά τις έντονες διαμαρτυρίες του ξηροποτάμου και για το πέναλτι, αλλά και για την φάση αυτή, το οποίο ο γκολ του Τζάρτζαλου μέτρησε κανονικά. 2-0 για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ξεδιπλώνει τις αρετές του και με λιγότερο άγχος στη συνέχεια. Δεύτερο πέναλτι για τον Παναθηναϊκό, εδώ στο μαρκάρισμα που έγινε από τον Κιόρογλου μέσα στην περιοχή. Λίγα λεπτά μετά, στο 61 είναι αυτή η φάση. Δεύτερο πέναλτι για τον Παναθηναϊκό με τον Κιόρογλου να ανατρέπει εδώ και πάλι η προσπάθεια. Βλέπετε εδώ το πέσιμο στο έδαφος και το πέναλτι που δίνεται στον Παναθηναϊκό στο 61. Ο Βουτσινάς είναι αυτός ο οποίος κερδίζει το πέναλτι. Ναι, ο Βουτσινάς είναι. Ο Μάριος Βουτσινάς, μεταγραφή από τον Ορφέα Χωριστής. Γιώργος Μουρατίδης, πολύ καλή και αυτή η εκτέλεση. Αυτή τη φορά γωνία. Ξεγελάει το Ζιάκα. Δεύτερο προσωπικό τέρμα του Γιώργου Μουρατίδη στο μάτς. 3-0 για τον Παναθηναϊκό. Όλα πιο εύκολα μετά, με το τρίτο γκολ στο 61. Προσπάθεια για τον ξηροπόταμο. Θα κόψουν την μπάλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Εδώ Τσιάρας προσπαθεί να περάσει. Παρεμβαίνει ανάμεσα στον Τσιάρα και στον τερματοφύλακα εκεί ο παίκτης του Παναθηναϊκού και κάνει το πλασέ. Βλέπετε εδώ το σουτ, η κόντρα. Η μπάλα πέρασε κόρνερ. Παραλίγο εδώ ο Παναθηναϊκός να κάνει το 4-0. Η μπάλα πέρασε εκτός εστίας. Χάθηκε η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Νέα προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό. Με μια ωραία προσπάθεια το κατέβασμα της μπάλας. Θα γίνει ένα μακρινό σουτ. Καταπληκτικό το τέταρτο γκολ από τον Τανούση. Είναι ο παίκτης που είχε και την ευκαιρία πριν. Ο Τανούση που δεν πανηγυρίζει το γκολ, γιατί πέρασε ωραίες στιγμές στον ξηροπόταμο τα προηγούμενα χρόνια. Καταπληκτικό όμως το τέταρτο τέρμα από τον Τανούση, ο οποίος ήταν και ο παίκτης που πριν είχε την ευκαιρία που παρενέβη μεταξύ Τσιάρα και τερματοφύλακα. Τώρα όμως θα σκοράρει. Μπήκε αλλαγή. Πέτυχε και το παρθενικό του γκολ εδώ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Καταπληκτικό το σουτ του Τανούση. Η μπάλα στα δίχτυα. 4-0 για τον Παναθηναϊκό. Ιδανικό ξεκίνημα για ένα από τα φαβορί της κατηγορίας φέτος για τον Παναθηναϊκό. Εδώ το σουτ στην απέναντι γωνία του Ζιάκα. Όπως είπαμε, κατά πάρα πολύ καλή και η εικόνα του ξηροποτάμου στο μάτσι και τις στιγμές του, τη μεγάλη ευκαιρία στο 1-0. Και εδώ στο βολέ του Χαραλαμπίδη, το φινάλε της αναμέτρησης. Παναθηναϊκός ξηροπόταμος 4-0. Να ευχηθώ καλή ποδοσφαιρική σεζόν και καλό υπόλοιπο στον Δημήτρη να ευχηθώ για όλη την υπόλοιπη χρονιά. Όσο αφορά το παιχνίδι τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι, νομίζω το πρώτο ημίχρονο σταθήκαμε αρκετά καλά. Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να παίξουμε, να φτιάξουμε το πλάνο που είχαμε στο μυαλό μας. Το καταφέραμε. Εγκλωβίσαμε τον Παναθηναϊκό που είχαμε μια καλή αμυντική λειτουργία. Απλά μας έκοψε τα φτερά εκεί το γκολ που δεχτήκαμε στο 43, σε ένα κομβικό σημείο. Μας έριξε λίγο την ψυχολογία. Βγήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο με το ίδιο πλάνο. Προσπαθήσαμε αρκετά, είχαμε πολλά τρεξίματα και ήρθε η φάση, δεν θυμάμαι ποιο λεπτό ήταν, που η επόπτη σηκώνει την σημαία και κατεβάζει. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό το πράγμα, να σηκώνει σημαία και να το ξανακατεβάζει μετά χωρίς λόγο. Πήρε τη γνώμη του, ο διαιτητής τη γνώμη της επόπτριας, του είπε ότι είναι offside και το έδωσε γκολ. Δεν μειώνει αυτό την νίκη του Παναθηναϊκού, δίκαια νίκη θεωρώ, επαγγελματική πιο πολύ. Μας αδικεί το αποτέλεσμα, το ευρύ σκορ. Εμείς συνεχίζουμε, είμαστε μια ομάδα που έχει μάθει στα δύσκολα και θα προετοιμαστούμε τώρα για το παιχνίδι με τη Δόξα, που είναι επίσης ένα δύσκολο παιχνίδι. Έχουμε μια τριάδα παιχνιδιών που είναι φωτιά. Αλλά πιστεύω θα προσπαθήσουμε να πάρουμε το καλύτερο.
Γιώργο, με βάση την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου, όντως η ομάδα τα πήγε πολύ καλά. Τι περιμένεις στη συνέχεια του πρωταθλήματος? Θα έλεγα με τις ομάδες να μην τραπεί η έκφραση από τη μέση και μετά. Γιατί κακός ή καλός, ο Ξεροπόταμος θα πάει να κυνηγήσει την παραμονή του. Έτσι κι αλλιώς εμείς είχαμε διαφορετικούς στόχους με τον Πανδραμαϊκό. Θα κυνηγήσουμε κάποιες ομάδες που είναι εισάξιες σε εισαγωγικά. Με οδηγό τον πρώτο ημίχρονο νομίζω έχουμε πολύ καλή εικόνα. Έχουμε και ελλείψεις βέβαια. Έχουμε δύο σημαντικές ελλείψεις με τα βασικά στόπερ. Που για μας, που λέμε στο ποδόσφαιρο, δεν είναι δικαιολογία, αλλά για μας είναι δικαιολογία. Με τόσο ελλειπές ρόστερ. Και προσπαθήσαμε να καλύψουμε κάποιες θέσεις καινές που μείνανε με τις απουσίες. Και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για τη συνέχεια. Με βάση αυτά που δούλεψε την προετοιμασία, είδες κάποια πράγματα στην πρεμιέρα? Κάποια πράγματα είδαμε. Αλλάξαμε ένα πλάνο παιχνιδιού που είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια, βάσει και τον αντιπάλο, έτσι. Εντάξει, και νομίζω βγήκε αρκετά καλά το πλάνο μας. Στο πρώτο ημίχρονο κυρίως. Να ξεκινήσω εγώ να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες καλή χρονιά, υγεία, υπομονή σε όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και να πετύχουν οι ομάδες τους στόχους που έχουν θέσει, καθένας διαφορετικός. Τώρα, όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα, σαν αποτέλεσμα, είναι δίκαιο. Ίσως η έκταση να μην έπρεπε να ήταν αυτή, δεδομένου ότι δεν χαθήκαν πάρα πολλές ευκαιρίες. Ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο και περιμέναμε να βρούμε έναν αντίπαλο που θα είναι ψυχωμένος, που θα έχει μια αμυντική λειτουργία και μια συμπεριφορά. Δυσκολευτήκαμε να βρούμε, η αλήθεια είναι, καινούς χώρους στο πρώτο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά δημιουργήσαμε 2-3 ευκαιρίες, τις οποίες έβγαλε ο τερματοφύλακας. Και νομίζω ότι το κλειδί του παιχνιδιού ήταν το γκολ που πετύχαμε προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μας απελευθέρωσε και μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο με άλλη νοοτροπία, λίγο καλύτερη όσον αφορά τουλάχιστον την ψυχολογία και το άγχος. Ξέρουμε ότι οι πρεμιέρες έχουν μια δυσκολία, με όποιον αντίπαλο και να παίζεις, υπάρχει μια δυσκολία, υπάρχει ένα άγχος περισσότερο στις ομάδες. Και παρ' όλα αυτά νομίζω ότι το διαχειριστήκαμε. Το θετικό της ομάδος ήταν ότι, αν εξαιρέσουμε μια φάση που έκανε ο αντίπαλος στο δεύτερο ημίχρονο και την έβγαλε ο τερματοφύλακας μας, δεν απειληθήκαμε. Είναι ένα μεγάλο συν για μια ομάδα να μην δέχεται φάσεις από έναν αντίπαλο, ο οποίος, παρόλο που έχει τον αμυντικό προσανατολισμό, έχει πάρα πολύ καλούς επιθετικούς και καλή ομάδα γενικότερα. Και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα από τα θετικά στοιχεία που κρατάω σήμερα. Είμαι ικανοποιημένος από την γενική εικόνα της ομάδας. Θα μπορούσαμε να είχαμε λίγο μια ταχύτητα παραπάνω. Κάποιες φορές καθυστερήσαμε λίγο τις ενέργειές μας, αλλά παρόλα αυτά είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια και από την απόδοση που έχει σήμερα η ομάδα. Ο ποδοσφαιρικός κόσμος της Δράμας μπορεί να έχει χρήσει ακλόνητη φαβορή τη δόξα, έχει χρήσει όμως και εκ των φαβορή τον Πανδραμαϊκό. Σου προσθέτει άγχος όλη αυτή η κατάσταση? Κοιτάξτε να δεις, η αλήθεια είναι ότι όταν υπάρχει δόξα στο πρωτάθλημα μπορεί να θεωρείται το μεγαλύτερο φαβορή. Αυτό θα φανεί μέσα στο γήπεδο φυσικά. Έτσι, οι ομάδες φαβορή είναι μέσα στο γήπεδο. Εγώ δεν υποτιμώ καμιά ομάδα. Σίγουρα η δόξα είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα γενικότερα στη Δράμα και γενικότερα στην Ελλάδα και νομίζω ότι το ότι βρίσκεται εδώ καταρχάς και ο Πανδραμαϊκός, θα λέγα ότι για μένα είναι ντροπή για το δραμινό ποδόσφαιρο να βρισκόμαστε εδώ αυτές οι δύο ομάδες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άγχος, υπάρχει η προσπάθεια της ομάδος, υπάρχει το υλικό, οι ποδοσφαιριστές, η διοίκηση, οι προπονητές που προσπαθούμε όλοι να κάνουμε το καλύτερο αυτή η ομάδα να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Υπάρχουν και άλλες ομάδες, όπως είπα προηγουμένως, οι οποίες είναι εξίσου δυνατές και δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο. Ναι, είναι ο Άγιος, είναι ο Βόλακας, είναι πολλές ομάδες. Και οι υπόλοιπες ομάδες είναι όλες πάρα πολύ καλές ομάδες. Φέτος θα δούμε, νομίζω, ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Οπότε βλέπουμε για τα επόμενα παιχνίδια τι θα γίνει. Κλείνοντας, η ίδια ερώτηση και με τον Γιώργο, αυτά που δούλεψες στην προετοιμασία, είδες κάποια πράγματα στην πρεμιέρα? Κοίταξε να δεις, υπήρχαν καταστάσεις στο παιχνίδι που βγήκανε, κάποια πραγματάκια που δουλέψαμε που βγήκανε. Δεν ήταν αυτό που περίμενα. Η ταχύτητα της ομάδας ήταν λίγο χαμηλότερη από αυτή που θέλω να έχει η ομάδα στα παιχνίδια και ιδιαίτερα όταν υπάρχει ένας αντίπαλος ο οποίος μας κλείνει τους χώρους, θα πρέπει οι κινήσεις και η ταχύτητα της ομάδας να είναι μεγαλύτερη. Εκεί λίγο υστερήσαμε. Και στην τελική πάσα, οι οποίες κάποιες φορές ενώ φτάναμε σε ένα σημείο που θέλουμε να πάει η μπάλα εκεί, μετά η τελική πάσα ήταν κάπως κακή. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα και προηγουμένως, είμαι ευχαριστημένος να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Ξεροπότάμου και στον Γιώργο, να τους ευχηθώ καλή πορεία. Είναι μια ομάδα που την υπηρέτησα πολύ λίγο πέρσι, αλλά ξέρω ότι είναι μια ομάδα με ψυχή και ότι δεν τα παρατάει και είμαι σίγουρος ότι θα πετύχει τους στόχους της.